Ποιος να γίνει. Νομίζω πως τώρα χαίρεται. Τώρα χαίρεται. Τώρα χαίρεται. Ξέρεις πόσο αυστηρούς γονείς είχε. Σοβαρά, πέρασε στην φιλοσοφική φιλολογική, γαλλική φιλολογία στην Αθήνα και δεν την άφησε να έρθει ούτε στην Αθήνα. Πλάκα μου κάνεις. Και τι του έλεγε, πάει βρεις γκόμενους. Όχι, να μην κάνω αυτή τη δουλειά. Μπλέξει τα ναρκωτικά. Όχι. Η γαλλική φιλολογία έχει περάσει. Ναι, στην Αθήνα όμω. Ναι. Ναι, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω. Και οι γονεί μένουν στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω. Ναι, και πρέπει να με στείλουν πολύ, πολύ μακριά. Τι θέλω την τεράστια. Φοβόταν μη γίνει. Φαινόσον φαίνεται από μικρή έδειχνε. Μήπω είσαι γονεί του Σιουνιού και του Παλογίου. Μην με δει χώρα. Πάντω είσαι πεισματάρα. Ήθελε να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, παρόλο που και δύο σου γονεί δεν θέλανε, εσύ τα κατάφερε. Και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι το πείσμα το πήρα του γονεί μου. Γιατί και οι δύο είναι έτσι. Ωραίο. Ναι. Είστε μια οικογένεια που δεν συνεννοείται. Είναι ξεροκέφαλος ο καθένας μόνος του. Ναι. Α, ναι. Ναι, και το λέω και με περηφάνεια πια αυτό. Παλιά με ενοχλούσε, αλλά τώρα. Δηλαδή είστε σε ένα τραπέζι και τρώτε, έχει αδερφό, αδερφή. Έχω ένα αδερφό, τρία παιδιά. Είναι και αυτό έτσι ή αυτό. Είναι και ο αδερφό. Α, πολύ. Δηλαδή είστε, όταν τρώτε και οι τέσσερις, ο καθένας λέει τη δική του άποψη. Ναι. Αλλά τώρα συνεπάρχουμε γιατί μεγαλώσαμε. Εμείς τουλάχιστον. Εσείς, ναι, εσείς. Εσείς μεγαλώσαμε. Τέλος πάντων, ναι, παπιτσιρίκια. Μια χαρά σε βλέπω εγώ. Τώρα λες είναι περήφανη, έτσι. Τι σου είπανε προχθές. Το είδανε το πρώτο επεισόδιο. Α, έχουν ξαναδεί και αλλού. Ναι, και τα μυστικά της Εδέμ βλέπανε. Το είδανε και τους άρεσε και πάρα πολύ. Και περιμένουν και σήμερα να το ξαναδούν. Να σε ρωτήσω κάτι. Συνεργάζεσαι και στο θέατρο είναι η δεύτερη χρονιά με τον Δάντο Κατρανίδη και τη Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ναι, και τον Παναγιώτη Ξαρχαία. Και τον Παναγιώτη Ξαρχαία. Τι έχει αποκομίσει από τον Δάνη Κατρανίδη και από τη Μίρκα, που είναι δύο άνθρωποι με πολύ μεγάλη πείρα. Πολλές εμπειρίες, πολλή αγάπη. Και έχω μάθει τι σημαίνει η δοτικότητα των ηθοποιών προς τους νέους ηθοποιούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Εγώ έχω ακούσει πολλούς μεγάλους ηθοποιούς να, άμα δουν κανένα ταλεντάκι από κάτω, να τους μπρόχνουν λίγο προς τα έξω. Νομίζω ότι συμβαίνει και αυτό. Ναι, απολύτως. Δεν θα σου πω τι συμβαίνει. Από συναδέλφου σου πέρα. Γι' αυτό και εκτιμώ όταν ζω αυτό τώρα. Όπως και ο Γιάννης Εμπέζος. Είναι από τους πιο δοτικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Φαίνεται, σε όλους. Σε όλους. Ξέρεις πως φαίνεται ότι στα σύγχρονα. Όλοι οι, άλλοι ρόλοι αναδεικνύονται με τον Μπέζο. Δηλαδή δεν στριμώχνει, δεν καβαλάει. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ότι φροντίζει όχι μόνο τον εαυτό του, που καλά κάνει και το φροντίζει, φροντίζει και τους άλλους. Και στις ατάκεις και στον τρόπο που θα μιλήσουν. Αυτό το ίδιο και σημαίνει και με τον Δάνη και τη Μίρκα. Έχει καταλάβει. Στο ΣΥΡ κατάλαβες ότι αυτή η αυστηρά κυρία Δανδουλάκη είναι μεγάλο νούμερο. Ναι, είναι. Καταρχήν είναι μεγάλη κυρία. Το είπαμε αυτό, αλλά ότι είναι και νούμερο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ότι πάρα πολύ πλάκα. Ότι είναι φοβερή στην πλάκα, ε. Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι πιο αυστηρή, πιο έσπιο. Ναι, όλοι έτσι νομίζουν. Και έχει πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ. Απίστευτο χιούμορ έχει. Λοιπόν, όλα επαγγελματικά πηγαίνουν τέλεια. Το είπε πώ λέγεται. Πώ λέγεται. Παραστατικό. Ποιο φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Στο θέατρο πόλη, στην πλατεία Βικτωρία.